τρεις γενιές καζάκων, έτσι. Ενεργές. Ενεργές. Στη δουλειά. Η κόρη, πότε συνειδητοποίησες ότι πάει προς τα εκεί? Στο τέλος, στα τελειώματα του σχολείου της. Mm. Α, μεγάλη. Δεν είχε εκδηλώσει δηλαδή πιο πριν το ενδιαφέρον, δεν το έβλεπες. Κάτι... Φέρει και το όνομα της μαμάς. Κάτι είχε κάνει, γιατί, εντάξει, μέσα στο θέατρο μεγάλο και αυτή. Βέβαια. Ας πούμε στην Παναγία των Παρισίων που έκανα τον Γουασιμόδο, είχε ένα χορό από τσιγκάνες που πιέναν εκεί πέρα. Όποτε ερχόταν στο θέατρο, θα τις βάζαμε κανένα μαντήλι, κανένα τέτοιο, θα βγαίνει και αυτή το τσιγκανάκι μαζί. Ναι. Να παίξει. Οπότε, άμα τα έχει κάνει αυτά στο παιδί, δεν γλιτώνει το παιδί μετά. Είναι λίγο και αναπόφευκτο νομίζω για τα παιδιά ηθοποιών. Γιατί το ζουνε πολύ από μέσα το πράγμα και από πίσω, από τα backstage. Το βλέπουν ως ένα μαγικό. Και είναι ένας μαγικός. Είναι πολύ γοητευτικός χώρος. Κουβαλάει βάρος η Τζέννη επειδή φέρει και το όνομα της γιαγιάς? Το φέρει βαριά ή το είναι μια νέα γενιά και το αντιμετωπίζει πιο θετικά και αισιόδοξα? Θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Τζέννη γι' αυτό. Θα πρέπει να ρωτήσει την Τζέννη. Ο μπαμπάς δεν την απέτρεψε. Νομίζω ότι είναι ισορροπημένο παιδί και θα τα πάει πολύ καλά. Αυτή έχει πάει, δηλαδή δεν πάει. Πάει για αυτή τη δουλειά. Ο μικρός μου, μάλλον για μουσική τον βλέπω πιο πολύ. Αλλά το έχεις πάλι από σένα το πολύ νωρίς και εγώ στην ηλικία του για μουσική έλεγα και μετά το γύρισα τούμπα. Αλλά έχει πολύ καλό αυτή ο μικρός και πολύ καλή φωνή. Για να δούμε. Γενικά... Εσύ όμως, ρε παιδί μου, είσαι ένας άνθρωπος που και τραγουδάει. Έχουμε δει, είχες και ροκ μπάντα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Την έχεις ακόμα? Την έχω ακόμα, αλλά έχει μπει στο ψυγείο από τον κορονοϊό και μετά. Ναι. Διότι μείναμε πολύ καιρό έτσι, άπραγοι και ο ντράμερ μου, που είναι ο ξαδερφός μου, έκανε δίδυμα. Ο μπασίστας, που είναι ο κολλητός μου, έκανε και αυτός παιδάκι. Γιατί εγώ δεν έχω επαγγελματίες μουσικούς, είμαστε παρεούλα όλοι. Για να περνάμε καλά το κάνουμε. Και τώρα έχουμε θέματα, δηλαδή πότε, δεν υπάρχει χρόνος, αλλά θα βρεθούμε πάλι.